Στρατιωτικοί του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπεδίων Ξηράς κάνουν τον τελευταίο έλεγχο στο σημείο που έχει βρεθεί η βόμβα. Στο πρατήριο Αγρών Καυσίμων στο Κορδελιό, όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η δύσκολη επιχείρηση εξυδετέρωσης της βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι 9 και 4 το πρωί. Σε λίγη ώρα η ομάδα του ΤΕΝΚΣ θα αρχίσει την επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας. Είμαστε όλοι πανέτοιμοι με ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο απομάκρυνσης της βόμβας, απενεργοποίησής της και απομάκρυνσής της. Η επιχείρηση ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση. Αιτία η κάμερα ειδησογραφικής ιστοσελίδας που κατέγραφε την όλη διαδικασία. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει καμία επιχείρηση, γιατί υπάρχει στον τέταρτο όροφο, ακριβώς πάνω από το βενζινάδικο, όπου γίνεται η επιχείρηση απενεργοποίησης της βόμβας, έχει τοποθετηθεί κάμερα. Περίπου στις 6 το πρωί ξεκίνησε η μεγαλύτερη σε καιρό ειρήνη σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων. Υπολογίζεται ότι περίπου 72.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η ώρα είναι 8 το πρωί και βρισκόμαστε 700 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως μπορείτε να δείτε εσείς, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη τοποθετήσει ειδικές κορδέλες, καθώς εντός της ζώνης η κίνηση είναι απαγορευτική. Στην αρχή λίγο μας φόβησε, αλλά ο ελληνικός στρατός έβαλε τη δυνατά του. Κανονικά πάμε και θα έρθουμε. Όλα καλά θα πάνε, πιστεύουμε. Οδηγοί ταξί προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν στην επιχείρηση. Να βοηθήσουμε άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν με τα λεωφορεία, με μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε 2 αυτοκίνητα αμαία, 1 πολυθέσιο και 15 ταξί στη διάθεση των δημοτών. Βρισκόμαστε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην κεντρική πλατεία του Κορδελιού. Πίσω μου ο δρόμος έχει εκενωθεί. Σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας. Οι Δήμοι επιστράτευσαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τις δημότες σε δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια και άλλους χώρους, ενώ αρκετά οχήματα διέθεσε και ο ΟΑΣΤ. Έχει ξεκινήσει η επιχείρηση από τις 7 ο ΟΑΣΤ που βαλάει άτομα. Ήδη έχουμε φέρει εδώ και τα λεωφορεία του Δήμου. Έχουμε φέρει ενίσχυση από το Πόσδα, μας έχει στείλει λεωφορεία. 10 πούλμαν από τα ελληνικά πετρέλαια είναι εδώ και κουβαλάνε τον κόσμο. Πικνίκ δηλαδή σήμερα. Δεν φοβάστε καθόλου, έτσι? Εντάξει, φοβόμαστε λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Θα φύγουμε ψηλά στο Παλαιόκαστρο. Παίρνουμε παππούδες, θεία. Εδώ μένουμε και θα πάμε στην αδερφή μου. Η επιχείρηση για τη βόμβα περιέλαμβανε και περίπου 350 πρόσφυγες που απομακρύνθηκαν από τον καταβλισμό της Όφτεξ, ενώ αρκετοί επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στις 12 το μεσημέρι, οι πυροτεχνουργοί της ειδικής ομάδας του στρατού απενεργοποίησαν τη βόμβα με ελεγχόμενη αφαίρεση του πυροκροτητή. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, οπότε δόθηκε το πράσινο φως για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι. Τέλεια τα παλικάρια. Μπράβο. Συν όλους τους άλλους και τους εθελοντές. Τέλος καλό, όλα καλά. Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο θα πω ότι είναι σύνηθες για μας, για το στρατό. Αυτό που ήταν κάπως το ξένο και το απόκοσμο, θα έλεγα, είναι ότι ήταν μέσα σε αστικό ιστό. Εάν ενεργοποιήταν αυτό εδώ, εάν βρισκόταν άνθρωπος στα 1800 μέτρα και τον ακουβούσε ένα θράσμα, θα τον σκότωνε. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί ποτέ σε καμία άλλη πόλη. Αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα τα βήματα του τι θα πρέπει να γίνει, τι θα πρέπει να αποφευχθεί. Να συγχαρώ επίσης την ελληνική αστυνομία που με την έντονη παρουσία της στην περιοχή μας μηδένισε και οποιονδήποτε φόβο άλλων είχαν οι πολίτες του Δήμου μας. Στρατιωτικά οχήματα συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης μετέφεραν τη βόμβα στο πεδίο βολής στον Ασκό για να γίνει τελική εξυδετέρωσή της.